Η κατάκτηση του ασημένιου Ολυμπιακού μεταλλίου ήταν ο επίλογος μιας σπουδαίας καριέρας, γραμμένης από την αρχή ως το φινάλε με χρυσά γράμματα. Ο Σπύρος Γιαννιώτης, ένα χρόνο μετά το συγκλονιστικό τερματισμό του στην κούρσα των 10 χιλιόμετρων ανοιχτής θάλασσας στο Ρίο, μίλησε στο CNN Greece για τις στιγμές που έχουν μείνει χαραγμένες στη μνήμη του, για τα όνειρα και τις φιλοδοξίες του για το μέλλον. Η αλήθεια είναι ότι είναι σαν να έχει περάσει χτες, ας πούμε, ή και λίγες ώρες πριν. Ήταν πολύ έντονη και ακόμα είναι μέσα μου, ίσως γι' αυτό. Ήταν η πέμπτη μου φορά που θα πήγαινε Ολυμπιακούς Αγώνες. Ήταν τελευταία μου κούρσα, οπότε είχε πολύ συνέστημα. Γνώριζα ότι θα είναι και τελευταία μου, οπότε ένας λόγος παραπάνω να τελειώσω όμορφα. Σίγουρα πίστευα ότι μπορούσα να διακριθώ. Πίστευα ότι μπορούσα να ήμουν και στα μετάλλια, αλλά πριν την κούρσα πάντα έχει την αμφιβολία, οπότε είμαι πολύ συγκρατημένος. Νομίζω όμως η στιγμή που τερμάτισα και η απονομή για μένα ήταν οι καλύτερες στιγμές σαν Σπύρος, σαν αθλητής. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Ήταν η στιγμή της δικαίωσης κόπων και σκληρής δουλειάς. Σίγουρα, ναι, όλα αυτά μαζί, προσπάθεια, κούραση. Δεν μπορώ να το εκφράσω και με λέξεις, είναι πολύ έντονα συστηματικά. Με μια εντυπωσιακή αντεπίθεση στα τελευταία μέτρα της μαραθώνιας κούρσας, ο Σπύρος Γιαννιώτης κατάφερε να φτάσει τους προπορευόμενους κολυμβητές και επιστρατεύοντας τις τελευταίες του δυνάμεις, πήρε κεφάλι. Έκανα κούρσα τακτικής. Πήγα από την αρχή συγκρατημένα, να κρατήσω όσο το δυνατόν περισσότερη ενέργεια για το τέλος, παρόλο που όλοι στο τέλος ήμασταν κουρασμένοι. Κράτησα ένα κλικ για το τέλος και έτσι κατάφερα να διεκδικήσω το μετάλλιο. Έκανα πολύ καλή κούρσα τακτικής, την είχαμε προγραμματίσει με τον Νίκο Τεγέμελο, τον προπονητή μου, και μας βγήκε και πολύ καλά μέσα στο νερό, μέσα στη θάλασσα εκείνη τη μέρα. Έπειτα από σχεδόν 2 ώρες μάχης, πέρασε τη γραμμή του τερματισμού και ενώ στην Ελλάδα πανηγυρίζαμε το χρυσό, στη Βραζιλία οι κριτές αστισμένοι προσπαθούσαν να καταλάβουν ποιος αθλητής είχε κερδίσει το χρυσό μετάλλιο. Και αυτό γιατί ο Σπύρος Γιαννιώτης και ο Ολλανδός Φέρι Βέρμαν τερμάτισαν στον ίδιο χρόνο με μια μικρή λεπτομέρεια. Ο Έλληνας κολυμβητής, αν και πέρασε πρώτος με το σώμα του τη γραμμή του τερματισμού, χτύπησε δεύτερος την ηλεκτρονική πλακέτα. Είδα τον Ολλανδό, ήμουνα λίγο, γνώριζα λίγο πολύ ότι μάλλον είμαι δεύτερος. Το σιγουρεύτηκα ότι ήμουν δεύτερος, ότι ακούμπησα δεύτερος. Αλλά δεν με νιέξε αυτό. Εμένα αυτό που έφτασα στην καλύτερη μου διάκριση, σε αυτό που είχα στόχο, που ονειρευόμουν, και μου βγήκε μια πολύ μεγάλη κραυγή στο τέλος που τα κατάφερα. Η συνέχεια γνωστή. Σε μια απίστευτη κίνηση μεγαλείου, ο Σπύρος Γιαννιώτης μπλόκαρε την ένσταση της ελληνικής πλευράς με έτοιμα να απονεμηθεί και στον Έλληνα πρωταθλητή το χρυσό μετάλλιο, που κρίθηκε στο photo finish και στην πιο γρήγορη χεριά του Ολλανδού αντιπάλου του. Η ένσταση έγινε, εγώ την αρνήθηκα, γιατί δεν υπήρχε για μένα διεκδίκηση της πρώτης θέσης από τη στιγμή που ήξερα ότι και είδα και μέσα στην κούρσα, αλλά και σιγουρεύτηκα και μετά που το είδα και στην οθόνη, ότι είμαι δεύτερος, δεν υπήρχε για μένα κάτι. 4 χρόνια πριν την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου, ο Σπύρος Γιαννιώτης βίωσε ίσως την πιο δύσκολη στιγμή της καριέρας του, καθώς έχασε μόλις για 4 δευτερόλεπτα το μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, τερματίζοντας 4ος. Ήταν η πιο δύσκολη στιγμή στο Λονδίνο. Για μένα, 4η θέση είναι πάρα πολύ καλή, είναι πολύ τιμητική θέση. Αλλά είναι τόσο κοντά σε ένα μετάλλιο και πλέον τόσο μακριά. Εγώ νιώθω ότι είχα δώσει όλο μου τον εαυτό και πιέστηκα πολύ στο τέλος. Ένιωσα ότι απογοήτευσα, ακόμα πιστεύω. Και ήταν όντως η πιο δύσκολη στιγμή. Στο πλάι του, σε όλες τις δύσκολες αλλά και στις όμορφες στιγμές, ο προπονητής του, Νίκος Γιέμελος. Ο προπονητής είναι το άλλο 50% της επιτυχίας, γιατί είναι αυτός που είναι μαζί σου όλη μέρα, είναι που σε προσπαθεί, που σε διορθώνει και σωματικά και ψυχικά, εννοείται, σου δίνει κουράγιο. Είναι εκεί δίπλα σου και είμαι τυχερός που γνώρισα τον Νίκο, τον Γιέμελο, και φτάσαμε να κάνουμε τόσες πολλές όμορφες διακρίσεις και η πορεία όλη που δεν είναι μόνο η τελευταία, είναι και όλοι από την αρχή που ξεκινήσαμε, από το 99. 1 χρόνο μετά την κορυφαία στιγμή του, ο Σπύρος Γιαννιώτης απολαμβάνει τη νέα του ζωή. Μακριά από τον πρωταθλητισμό, αλλά πάντα κοντά στον αθλητισμό και κυρίως κοντά στο παιδί του. Ο ερχομός του οποίου, όπως λέει, άλλαξε το νόημα της ζωής του. Πλέον γίνεσαι γονιός, το βλέπεις και διαφορετικά. Είχα πολύ περισσότερο χρόνο να είμαι δίπλα στο παιδί μου, οπότε αυτό ήθελα, αυτό έκανα, αλλά στο κομμάτι ότι θέλω να είμαι στο αθλητισμό και στο κολύμπι συγκεκριμένα είναι μόνο σίγουρο. Μάλιστα, με την Ομοσπονδία υπάρχει μια συνεργασία. Βοηθάω στο κομμάτι το αναπτυξιακό με τα παιδιά, με τους μικρότερους, να τους μιλάω, να μπορώ να είμαι δίπλα τους και να τους στηρίζω, γιατί νομίζω ότι θέλουν τα παιδιά να ακούσουν από αθλητές που έχουν μια διαδρομή και μια εμπειρία,
Οπότε είναι πάρα πολύ έντονο μέσα με αυτό το κομμάτι να θέλω να προσφέρω πίσω ουσιαστικά αυτά που πήρα εγώ από τον αθλητισμό. Στα πλάνα του υπάρχει και η προπονητική. Είναι και αυτό μέσα στις σκέψεις μου και σίγουρα θα το δοκιμάσω. Θέλω να δω κι εγώ αν μπορώ να είμαι καλός και σίγουρα θα περάσει χρόνος, αλλά πιστεύω πολύ ότι μπορώ να βοηθήσω τα παιδιά και σε αυτό το πόστο. Θέλω να είμαι στο κολύμπι από πλέον απ' έξω. Σε περίοδο οικονομικής κρίσης, τα πράγματα είναι δύσκολα και στο χώρο του αθλητισμού. Όμως ο Σπύρος Γιαννιώτης τονίζει ότι είναι σημαντικό τα νέα παιδιά να συναντούν όσο γίνεται λιγότερα εμπόδια στο δρόμο τους. Η κρίση βασικά έχει επηρεάσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτό που προσπαθώ είναι να είναι ανοιχτά τα κολυμβητήρια, τα στάδια, να μπορούν να αθλούνται όλοι. Ο μαζικός αθλητισμός είναι πολύ βασικό πράγμα. Από εκεί και πέρα, σίγουρα χρειάζεται και τα παιδιά να βοηθηθούν λίγο ακόμα, λίγο περισσότερο. Γιατί υπάρχει μέλλον στον χώρο και όπως είδαμε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες, η προσπάθεια από τα παιδιά είναι πολύ φιλότιμη και αν μη τι άλλο δείξαν και πολύ καλές διακρίσεις. Έχει πάρα πολλά παιδιά που και τώρα που τα βλέπω λίγο πιο πολύ, δηλαδή έχω μπει πιο πολύ να δω. Έχει χιλιάδες παιδιά πραγματικά που ξεκινάνε τον αθλητισμό, που ξεκινάνε τα πρώτα τους χεριές. Πιστεύω ότι αυτά τα παιδιά αργότερα, ίσως και με τη βοήθεια και της πολιτείας όπως είπαμε πριν, που πρέπει. Να φτάνουν να συνεχίσουν τον αθλητισμό, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Κάποια στιγμή τα παιδιά πρέπει να διαλέξουν και πρέπει να μπουν αποκλειστικά στο διάβασμα και ίσως αφήνουν και τον αθλητισμό παραπέρα. Παιδί ήταν και ο Σπύρος Γιαννιώτης όταν είχε την πρώτη επαφή του με το νερό, ακολουθώντας τα χνάρια της μητέρας του, που ήταν επίσης κολυμβήτρια, ενώ ο πρωταθλητισμός τον κέρδισε στα 17 του. Πιστεύω στον εαυτό μου, σίγουρα ένιωθα ότι μέσα από την προσπάθεια και τη δουλειά να έρθουν αποτελέσματα. Νομίζω εκεί ξεκίνησε να συνειδητοποιώ σε όλο το μέγεθος του πρωταθλητισμού ότι θέλω να κάνω αυτό αποκλειστικά. Ξεκίνησε από τις πισίνες, όμως αργότερα μετακόμισε σε ανοιχτή θάλασσα, κάτι τελείως διαφορετικό, πολύ απαιτητικό, αλλά όπως έδειξε συνέχεια, ήταν αυτό που του τέριαζε καλύτερα. Εκεί το 2007 ήταν η πρώτη μου εμπειρία με το open water. Αμέσως κατάλαβα ότι αυτό είναι το αγώνισμά μου. Δηλαδή, μέχρι εκείνη τη στιγμή ήξερα ότι η πισίνα, τα 400 και τα 1500 που έκανα καλά, αλλά μετά ένιωσα σαν να ξαναγεννήθηκα αθλητικά, αγωνιστικά μέσα μου και ξαναξεκίνησα πάλι από το ουσιαστικά με το μηδέν, γιατί ήταν κάτι τελείως διαφορετικό. Ναι, είναι πάλι κολύμπι ελεύθερο ή οτιδήποτε, αλλά έχει να κάνει με άλλα στοιχεία τελείως διαφορετικά από άλλους παράγοντες, οπότε σίγουρα είναι τελείως διαφορετικά. Πόσο διαφορετική ήταν η θάλασσα στο Ρίο σε σχέση με εδώ που έκανες τις προπονήσεις σου? Στο Ρίο λέγανε ακούστηκαν πολλά. Γενικά δεν επηρεαστικά από το τι ακούστηκαν. Εγώ κολύμπησα. Ήξερα ότι είναι θάλασσα, αυτό είναι το στοιχείο μου. Από εκεί και πέρα δεν άφησα τον αυτό μου να επηρεαστεί από διάφορα πράγματα που είχαν ακουστεί. Θα μιλήσω καθαρά αγωνιστικά, το κύμα με βοηθούσε. Στη διαφορετική θάλασσα του Ρίο, ο Σπύρος Γιαννιώτης κατάφερε να πραγματοποιήσει το όνειρό του, την κατάκτηση ενός Ολυμπιακού μεταλλίου, κάνοντας περήφανος όλους τους Έλληνες και ιδιαίτερα τους συντοπίτες του Κερκυραίους. Και εκείνοι για να τον τιμήσουν, έδωσαν στο κολυμβητήριο του νησιού το χώρο από τον οποίο ξεκίνησε το όμορφο ταξίδι στο χώρο της κολύμβησης για τον ασημένιο Ολυμπιονίκη, το όνομά του. Είναι ωραίο, γιατί είναι μεγάλη τιμή για μένα αυτό. Εκεί που ξεκίνησα, οι πρώτες μου βουτιές ουσιαστικά εκεί μέσα, που να φανταζόμουν ότι μετά από τόσα χρόνια θα είχε πάρει το όνομά μου. Και ακόμα δεν μπορώ να το φανταστώ, να πω την αλήθεια, ή να το συνειδητοποιήσω. Είναι κάτι που είναι πολύ όμορφο και ίσως περάσουν πολλά χρόνια να το συνειδητοποιήσω. Ο Σπύρος Γιαννιώτης γύρισε με το ασημένιο μετάλλιο από το Ρίο, ένα κατόρθωμα που είναι τρανή απόδειξη της επιμονής και της εκπλήρωσης ενός ονείρου που έμελε να πραγματοθεί στο φινάλε της καριέρας του. Αποτελεί πρότυπο αθλητή και σίγουρα έδωσε κίνητρο σε πολλά παιδιά να πάρουν την απόφαση να πέσουν στην πισίνα. Είναι το πιο ωραίο απ' όλα, για να μπορείς να επηρεάσεις θετικά σε κάτι τόσο όμορφο. Είναι καλύτερο από κάθε μετάλλιο.